Ξέρω ότι η επιθυμία η δική μου να μείνει ο Μιχάλης στην ομάδα ήταν και επιθυμία όλου του κόσμου του Ηρακλή. Και χαίρομαι. Και χαίρομαι γιατί οι προσπάθειες που έγιναν να μείνει αυτός ο πολύ μεγάλος παίκτης και πολύ καλό παιδί στην ομάδα μας ήταν τελικά επιτυχής. Η συνεργασία με τον Μιχάλη, της ΠΑΕ Ηρακλής με τον Μιχάλη, παρατάθηκε για 2 ακόμα χρόνια. Θα παίξει δηλαδή τον ένα χρόνο ακόμα που έχει να παίξει από το παλιό του συμβόλαιο και υπέγραψε για την παράταση για 2 ακόμα χρόνια, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2003. Δεν υπάρχει καμία ρήτρα, όπως γράφτηκε σε κάνα δύο εφημερίδες, δεν υπάρχει καμία ρήτρα για να φύγει ο παίκτης από την Ηρακλή. Ελπίζουμε να κάτσει όλο αυτόν τον καιρό στην ομάδα. Οι διάφορες εφημερίδες τον μεταγράφουν ήδη για τον Γενάρη και τον Ιούνιο, όπως φέτος. Δεν πειράζει. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια του Προέδρου. Όπως σας είχε πει, έχει γίνει ανανέωση ακόμα 3 χρόνια. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι σωστός και προσφέρω τις υπηρεσίες μου όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Όπως ξέρετε, δεν μου αρέσουν και πολλές κουβέντες. Εντάξει, πιστεύω με γνωρίζω ο κόσμος στην Ηρακλή, άρα δεν θα δώσω ούτε υποσχέσεις ούτε τίποτα. Γιατί γνωριζόμαστε αρκετά καλά 3 χρόνια. Θα τιμήσω το συμβόλαιό μου για ακόμα 3 χρόνια για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους της ομάδος. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα και ελπίζω όλα να πάνε καλά στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να εκτελέσουμε τις επιθυμίες του προπονητή μας, του Γιάννη Κεράστα, στον οποίο, όπως ξέρετε και μου δίνεται ευκαιρία να επαναλάβω, έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση και για την κρίση του, για τους παίκτες, καθώς και για τη συνολική προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο για την προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι πιστεύω ότι η προσπάθεια θα έχει και συνέχεια για τις επόμενες ημέρες. Αυτό που θα ήθελα να δώσω μήνυμα... προς όλους εσάς είναι ότι θα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τεχνική ηγεσία και όλο το σύνολο του έμψυχου υλικού που θα έχει στη φετινή σεζόν ο Ηρακλής για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα όχι μόνο του Προέδρου αλλά και του κόσμου του Ηρακλή και τα δικά μας όνειρα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που την καινούργια χρονιά θα φοράω τη φανέλα του Ηρακλή. Ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα με πολλές φιλοδοξίες. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τους υψηλούς στόχους που θα έχει την καινούργια χρονιά η ομάδα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από την πλευρά μου θα κάνω τα πάντα δυνατά να δικαιώσω τους ανθρώπους που με εμπιστευτήκαν. Είναι πολύ ευτυχής που βρίσκεται μεταξύ σας και έχει έρθει στον Ηρακλή και θα προσπαθήσει μαζί με τους άλλους παίκτες φυσικά να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να μπορέσει να επιτύχει τους σκοπούς που έχουν ομαδικώς. Και ευχαριστεί πάρα πολύ για αυτή τη συγκέντρωση που μπορεί να πει και από τον δύο κουβέντες. Γεια σας, είναι ένα τσίμα τυπούν ο Ουσπέκα, ο Ισιζόνι. Καταρχήν, σε όποια ομάδα πάω, κάνω και δουλειά μεταφράσω, αλλά δεν πειράζει. Ε,
Ναι. Γιώβαν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ευτυχισμένος που ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Ηρακλή. Γνωρίζει για τον Ηρακλή να έχει υψηλούς στόχους φέτος και πιστεύω πως όλοι μαζί, μαζί με τους φιλάθλους να πετυχαίνουμε αυτά που πρέπει να πετυχαίνουμε. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που ήρθα στη μια ομάδα όπως είναι η Ηρακλής. Εντάξει, είμαι πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα και γνωρίζω τον Ηρακλή. Με έχει κερδίσει σίγουρα εμπιστοσύνη του κύριου Προέδρου μαζί με τον προπονητή που τον είχα πέρυσι στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, φέτος πέτυχα, ήρθα στον Ηρακλή. Μπορούσα να έρθω και πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει. Θα δώσω ό,τι μπορώ καλύτερο να όλοι μαζί πετυχαίνουμε αυτά που πρέπει να πετυχαίνουμε. Natürlich, ich besonders und die Mannschaft, dass wir das umsetzen können, was der Präsident und der Trainer sich vorstellt und dass wir den bestmöglichen Erfolg haben. Χαίρομαι τελικά που μπόρεσα να γίνω μέλος της ΠΑΕ Ηρακλής και ελπίζω να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις ελπίδες και τις προσδοκίες του προπονητή και του Προέδρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Μητυλινέα και τον κύριο Κυράστα που βρίσκομαι στην οικογένεια του Ηρακλή. Το μόνο που θα πω είναι ότι θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερό μου αυτό για αυτή την ομάδα. Νιώθω πολύ όμορφα και πολύ οικεία, θα έλεγα, που βρίσκομαι κοντά σας. Δεν έβρισκα κανένα λόγο να φύγω από την ομάδα. Ίσα-ίσα έβρισκα πάρα πολλούς να μείνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν να παραμείνουν στην ομάδα και ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Και τα υπόλοιπα, ό,τι ξέρετε και εσείς, δεν μου αρέσει να λέω πολλά. Θα τα πούμε στο γήπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη και σε αυτή την ομάδα που βλέπω ότι κάνει μια καλή αρχή και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά θα δώσουμε το καλύτερο με αυτό και εγώ μαζί τους για να κάνουμε τον Ηρακλή μια από τις καλύτερες ομάδες όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη αλλά σε όλη την Ελλάδα. Πάτα το πρόσημο λίγα. Πραγματικά η σημερινή μέρα είναι πρωτόγνωρη για όλους εμάς που βρισκόμαστε τόσα χρόνια στο Ηράκλειο. Ελπίζω ότι αυτή η χαρά που έχετε όλοι και έχουμε και εμείς θα συνεχιστεί και μέσα στη διάρκεια της περίοδου και όλοι μαζί ενωμένοι θα φτιάξουμε τον Ηράκλειο πρωταγωνιστή και όχι κομπάρση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι τελευταίο θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μητυλινέο, γιατί πραγματικά ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε όνειρα σε όσους αγαπούν αυτή την ομάδα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι που έλειπε. Ελπίζω ότι θα τα πραγματοποιήσουμε και θα είναι το ελάχιστο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο.